πρώτο άνοιγμα στον τουρισμό κάνει η Ελλάδα. Έρεται από τη Δευτέρα η υποχρεωτική καραντίνα 7 ημερών για όσους φτάνουν στη χώρα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τις υπόλοιπες χώρες Σέγγεν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η είσοδος χωρίς καραντίνα αφορά μόνιμους κατοίκους των παραπάνω χωρών. Προϋπόθεση είναι να έχουν αρνητικό μοριακό τεστ COVID-72 ώρων ή πιστοποιητικό εμβολιασμό από δημόσια αρχή μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Ειδικά για τη Ρωσία, επιτρέπονται οι αφήξει μόνιμων κατοίκων τη χώρα στα αεροδρόμια Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηρακλείου, με ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα του 4.000 επιβάτε την εβδομάδα. Όσοι επισκέπτε φτάνουν στην Ελλάδα θα υπόκεινται στου ισχύοντε περιορισμού που αφορούν στι μετακινήσει. Η σχετική νότα παρατείνει την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των παραπάνω μέχρι τι 26 Απριλίου. Οι διεθνεί αφήξει από θαλάσσιε ή χερσαίε οδού εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμού με εξαιρέσει για Έλληνε μόνιμου κατοίκου ή επισκέπτε για ουσιώδει λόγου εργασία ή υγεία που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια για COVID-free νησιά με το πρόγραμμα εμβολιασμών όλου του πληθυσμού στα νησιά έω 10.000 κατοίκων. Εν ώψη του πλήρου ανοίγματο του τουρισμού, που προσδιορίζεται για τα μέσα Μαου, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια δοκιμαστική περίοδο.